Από τη μία βέβαια, Άρη, έχει κανείς την στάση των ανεξαρτήτων Ελλήνων, δίχως τους οποίους η αριστεροκαπιταλιστική κυβέρνηση, όπως κάποιοι την χαρακτηρίζουν, δεν υπήρχε περίπτωση να στέκεται και να έκανε τα καψόνια τα οποία κάνει στην Εκκλησία. Από την άλλη έχει τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι ενώ στηρίζουν τον δεσμοφύλακα, σου δίνουν και μία σοκολάτα μέσα από τα κάγκελα. Από την άλλη, ίσως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κύριος Φίλης να μην είναι ο υπαίτιος της υπόθεσης και να πληρώνει για ακόμα μία φορά, λέει ένα μέρος της κοινής γνώμης, την διγλωσία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, σε αντίθεση με τον κύριο Φίλη, δεν έχει το σθένος να πει εμείς αυτά πιστεύουμε, αυτά θέλουμε να υποστηρίξουμε, αυτά θέλουμε να κάνουμε, που δεν είναι ντροπή, είναι μια τιμιότητα. Αλλά αντίθετα συναντιέται με τον Μακαριότατο, του λέει τα πράγματα που ο Μακαριότατος θέλει να ακούσει και μετά αφήνει ελεύθερο τον κύριο Φίλη να ακολουθήσει άλλη ατζέντα. Ο κύριος Φίλης πρέπει να αποφασίσει, είναι ακόμη διευθυντής της Αυγής ή είναι υπουργός. Γιατί αν είναι υπουργός, είναι διαφορετικό από το να είναι διευθυντής της εφημερίδας Αυγή. Ως δημοσιογράφος μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Ως υπουργός, αν πάει να εμπλακεί σε ιστορική συζήτηση, την κάνει με τον χειρότερο τρόπο, βρισκόμενος σε κάποιο, όπως καλή ώρα είμαστε εμείς εδώ, τηλεπαράθυρο, όπου λέει ο καθένας ό,τι του έρθει. Αν επιχειρήσεις να κάνεις λοιπόν ιστορική προσέγγιση, να κάνεις προσέγγιση σε ένα θέμα στο παρελθόν, πρέπει να πας να μιλήσεις ως άνθρωπος ο οποίος είτε ως δημοσιογράφος της εφημερίδας Αυγή είτε ως υπουργός, πρέπει να πας με έναν τρόπο συγκροτημένο και να έχεις απέναντί σου εκπροσώπους και από όλες τις πλευρές και ιστορικούς οι οποίοι θα μελετήσουν κατά περίοδο τα προηγηθέντα. Το να μιλάς στο σήμερα κάνοντας αναφορά στο ιστορικό παρελθόν και εμπλέκοντας στην πολιτική σου ιδεολογική κατάσταση που βρίσκεται το μυαλό σου με όλες τις ιδεολειψίες που κουβαλάς και πιθανώς και τα συμπλέγματα που λέει ο κύριος που λέει στην επιστολή του Μακαριότατος. Λοιπόν, να προσπαθήσεις να μιλήσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι όλα αυτά τα θέματα όταν πας να τα ψάξεις στο παρελθόν, νομίζω ότι έχεις αποτύχει πλήρως. Αλλά ο κύριος Φίλης κάνει και μία πρέπεια, κατά την δική μου προσέγγιση. Διότι είναι υπουργός μιας κυβέρνησης, της οποίας ο πρωθυπουργός, ακόμη και από τις ημέρες που ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε επικοινωνία με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Είχαν μια επικοινωνία και κάποιες συναντήσεις όπου προσέγγιζαν από κοινού την πραγματικότητα και την κοινωνία και τα προβλήματά της και ως πρότινος ο Πρωθυπουργός συναντούσε σε γεύμα τον Μακαριότατο. Συνεπώς, όταν σε επίπεδο κορυφής βλέπεις κάτι τέτοιο, το να είσαι στο παράθυρο και να κάνεις μια συζήτηση, μια προσέγγιση, με συγχωρείτε που θα χρησιμοποιήσω την έκφραση αχταρμά, για να πεις το ιδεολογικό σου θέμα, τότε με συγχωρείς, ξεπερνάει κάθε, τι να πω, κάθε κανόνα συμπεριφοράς. Ας αποφασίσει ο κύριος Πρωθυπουργός, σε κάθε περίπτωση, τον κύριο Φίλη τι τον θέλει, υπουργό ή διευθυντή της εφημερίδας Αυγή. Ή γερμανικοποιημένικο. Καλησπέρα. Καλησπέρα λέω. Καλή συνέχεια ήθελα να πω. Γιώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ κι εγώ. Κάθε καλό. Τα λέμε. Να είμαστε καλά. Λοιπόν.